Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Δεν καλύπτει, αποκαλύπτει. Συντονιστείτε. Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 10 και 6, ακούτε Radio Enandi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Γερμενή, βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών με την Χρυσή Αυγή. Καλή σας μέρα, κύριε Γερμενή. Καλημέρα, κύριε Σταματόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και μας δίνετε βήμα έτσι ώστε να μας ακούσει και ο λαός της Θεσσαλονίκης για τις θέσεις των Ελλήνων εθνικιστών. Γιατί όπως γνωρίζετε, το κίνημα των Ελλήνων εθνικιστών είναι απεκλεισμένο από όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ναι, είναι ελαχίστων. Πάνω σε αυτό, κύριε Γερμανή, όμως υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες και από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για ίση προβολή των, μάλλον ανάλογα με τη δυναμική τους, το ποσοστό που έχουν σε εκλογές, την προβολή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα από την ΕΡΤ. Έχετε κάνει κάποια διαμαρτυρία, έχετε απευθυνθεί στο... Έχουμε κάνει διαμαρτυρίες και στην ΕΡΤ, έχουμε κάνει και στο ΕΣΟΥΡΟΥ καταγγελίες και γράφος. Και είναι απαράδεκτο όταν στην τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας να μην δίνουν τηλεοπτικό βήμα και ραδιοφωνικό. Από εκεί και πέρα είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, βγάζουν στον αέρα και καλά κάνουν και το κάνουν και κόμματα που δεν είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά από εκεί και πέρα με το ποσοστό που έχει, που πήρε η Χρυσή Αυγή στις εκλογές και με αυτό που έχει τώρα σύμφωνα στις δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να βρίσκεται στο τηλεοπτικό σανίδι. Από εκεί πέρα μας βρίσκουμε κόμματα όπως είναι ανύπαρκτα αυτή τη στιγμή, όπως είναι το κόμμα του Λεβέντη, όπως είναι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, να παίζουν συνέχεια στους τηλεοπτικούς δείξεις τηλεοράσεως. Τώρα αναφερθήκατε σε δύο κόμματα, ανεξάρτητοι Έλληνες και Ένωση Κεντρών. Τα δύο αυτά κόμματα έχουν λάβει μία θέση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως έχει λάβει και η Χρυσή Αυγή. Υπάρχει δηλαδή κάποιο κοινό σημείο επαφής με αυτά τα κόμματα? Για πείτε μας. Ένα λεπτό. Ο κ. Καμένος δεν νομίζω ότι έχει πάρει θέση κατά των Πρεσπών από τη στιγμή που στηρίζει την κυβέρνηση. Αν έπαιρνε θέση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, θα έπρεπε να αποχωρήσει αυτός και οι βουλευτές του από την υποστήριξη της κυβερνήσεως και να έπεφτε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Λεβέντης, το κόμμα του κύριου Λεβέντη, ξεκίνησε να είναι το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίζει τα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις είδε ότι αυτό έχει στην κοινωνία κακό αντίκρισμα, το γύρισε σε ένα πατριωτικό δίθεν κόμμα με θέσεις πατριωτικές. Αυτό είναι καθαρά το έχει κάνει για ψηφοθερικούς λόγους, γιατί οι θέσεις που εκφράζει η Χρυσή Αυγή πάνω σε αυτό το θέμα είναι τελείως διαφορετικές από αυτό που λέει το κόμμα του κ. Λεβέντη και το κόμμα των ΑΝΕΛ. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα για το όνομα της Μακεδονίας, ότι είναι ένα και υπάρχει μία η Μακεδονία, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Μακεδονίες. Το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Υπάρχει μία μακεδονική γλώσσα και είναι η ελληνική γλώσσα. Λέω, οπότε εσείς είστε ξεκάθαρα, το έχετε δηλώσει βεβαίως, αλλά και από παλιότερα θυμάμαι εγώ και άρθρα στην εφημερίδα σας. Θέλω να πω, είστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε αυτό, το καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω. Η θέση αυτών των κομμάτων δεν έχει καμιά σχέση με την εθνική πολιτική που χαράζει, που έπρεπε να έχει χαράξει η Ελλάδα και με τον ελληνικό, και με τον ελληνικό έθνος. Μάλιστα. Είναι ύξεις αυτής και κάποια γενικόλογα. Ωραία. Σεβόμαστε το λαό της, το Σκοπείο, σεβόμαστε το λαό των Σλάβων. Εμείς δεν μπορούμε να σεβαστούμε έναν λαό που διεκδικεί το όνομα πολλών χιλιετίων, το ένδοξο όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν μπορεί να συνεννοηθούμε με τέτοιους ανθρώπους. Και έχουμε όλη την καλή διάθεση, αν θέλουν, να λέγονται Μακεδόνες, να ανοίξουν τα σύνορα και να ενωθούν με την Θεσσαλονίκη μας και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Δηλαδή, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή, από όλη την οικουμένη, να ζητήσει να λέγεται με ένα όνομα ελληνικό και εμείς θα το αφήνουμε έτσι. Από πού και σπου. Όλοι γνωρίζουμε ιστορία. Από πού και σπου ένα κράτος που δεν είναι έθνος κράτος ζητάει νομιμοποίηση από όλο τον κόσμο με ένα όνομα που δεν είναι δικό του. Ξέρετε, η θέση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν είναι εντελώς ξεκάθαρη θα λέγαμε σε αυτό το θέμα, υπάρχει μια απογοήτευση στον χώρο της δεξιάς. Εσείς ως Χρυσή Αυγή πράτετε αυτή την απογοήτευση, έρχεται κόσμος σε εσάς που σας λέει απογοητευτήκαμε, ή βλέπετε να πηγαίνουν, ας πούμε, στο κόμμα, το καινούριο κόμμα που είχαμε προχτές, δύναμη ελληνισμού του Δημήτρη Καμένου, παραδείγματος χάρη? Ναι, δεν το ξέρω αυτό το κόμμα που λέτε, το καινούριο που φτιάχτηκε, αλλά οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας
έχουν καταλάβει πλέον. Να το θέσω αλλιώς. Είναι ευπρόσδεκτοι στο κόμμα σας? Ποιοι? Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε. Που θέλουν να ψηφίσουν ένα κόμμα με ξεκάθαρη θέση. Ο λαός βεβαίως είναι ευπρόσδεκτος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα κομματικά στελέχη που έχουν ψηφίσει μνημόνιο σε καμία περίπτωση δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Αλλά ο λαός που ψήφισε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, φυσικά εμείς έχουμε ανοιχτές τις πόρτες μας. Δεν διώχνουμε κανέναν. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν καταγγελίες για τον κύριο Συναδεινό που είχατε αντιδράσει κι εσείς και από τον κύριο Κουκούτσι και από την κυρία Σβερώνη ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ η Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε να δείτε, η Χρυσή Αυγή έχει χαράξει μια πολιτική τα τελευταία 20 χρόνια, η οποία είναι συγκεκριμένη πολιτική. Αυτή ο αγώνας που έχει κάνει, έχουν αρχίσει κάποιοι άνθρωποι των ιδρώτα τους, έχουν δώσει τεράστιες εργατόρες και στους δρόμους των Αθηνών και τώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει χαράξει μια πολιτική. Με αυτή την πολιτική, οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς, σε κάποια βασικά πράγματα πρέπει να συμφωνούν. Εμείς, οι βουλευτές μας, το μισό μισθό τους, και γιατί δεν έχουμε κρατική επικορήγηση, το δίνουν στο κόμμα. Δεν μπορεί όλοι οι βουλευτές να δίνουν στο κόμμα κάποια χρήματα και κάποιοι συγκεκριμένοι, όπως προαναφέρατε, να απέχουν από αυτή την εισφορά. Γιατί, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια δίκη που τρέχει. Κλείνουμε 5 χρόνια αυτό το Σάββατο από τις διώξεις της Χρυσής Αυγής και τη φυλάκιση του αρχηγού μας και άλλων βουλευτών όπως εγώ στις φυλακές του Κορυδαλλού. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς με αχνές προθέσεις να καταλάβουν ότι το κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας μπαεράκι σε ένα κόμμα που έχει κάνει αγώνες και το γνωρίζει ολόκληρος ο ελληνικός λαός ανεξάρτητου πολιτικής ταυτότητας. Πρέπει κάπου να μπει κάτω από ένα πρίσμα, από ένα λάβαρο. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το άλλο μεγάλο θέμα που είναι βεβαίως η οικονομία, και εκεί βλέπουμε είχαμε μια κρίση με τις τράπεζες. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Κάποιοι άλλοι είναι ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Λέει έχουμε βγει από τα μνημόνια, οπότε πλέον μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα εφαρμόσει, λέει ο κύριος Τσίπρας, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Καταρχήν από το μνημόνιο να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει βγει. Θα είναι βαριά επιτήρηση για τα επόμενα 100-130 χρόνια με αυτά που έχουν υπογράψει συγκεκριμένοι κύριοι. Λοιπόν, οπότε, για αρχή δεν έχει βγει η Ελλάδα από το μνημόνιο. Είμαστε μια χώρα η οποία σε κάθε Υπουργείο έχει έναν ξένο επιτηρητή να ελέγχει τα νομοσχέδια, που φέρνει τα νομοσχέδια γιατί είναι γραμμένα τα νομοσχέδια στα αγγλικά ή στα γερμανικά, να τα φέρει στην Ελληνική Βουλή και να τα επιτηρητούν. Αυτό τι είπα να πει, ότι είναι ένα κράτος υποχείριο άλλων δυνάμεων, συγκεκριμένα της Γερμανίας και της Αμερικής. Ως εκ τούτου το χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, η καταστροφή που έχει γίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο, φυσικά και ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση. Ποιος άλλος ευθύνεται? Mm-hmm. Όταν αυτό το έβλεπε ότι ερχόταν. Και δεν πήρε κάποια μέτρα, εννοείται. Δεν πήρε κάποια μέτρα να προστατεύσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα η οικονομία της Ελλάδος βρίσκεται στα τάρταρα. Και βάσει με αυτό το στοιχείο και με αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί τα μνημονιακά χρόνια, έπρεπε να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας έτσι να προστατευτεί ο απλός λαός. Mm-hmm. Από συντάξεις, από μειώσεις μισθών, τώρα βγαίνουν αποφάσεις ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει παράνομη στη μείωση των συντάξεων. Mm-hmm. Όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν βγάλει τα δικαστήρια πρέπει να τις αντιμετωπίσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποια πιο ειδικά πράγματα. Μάθαμε ότι εχθές είχατε και μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος στη Βουλή. Εκεί σας ενημέρωσαν για ένα. Μια πρωτοβουλία από τον κύριο Σαρίδη. Το βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, βεβαίως. Μάλιστα, ναι. Που είδατε προηγουμένως ότι εμείς είμαστε ανοιχτές οι υπόθεσεις μας στα γραφεία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας να δεχτούμε οποιοδήποτε έχει να φέρει προτάσεις που βοηθούν τον απλό ελληνικό λαό, όπως έφερε τώρα ο κύριος Σαρίδης. Και θα τη στηρίξετε δηλαδή την πρόταση αυτή νόμου για το άνοιγμα της δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας? Φυσικά και είμαστε θετικοί, απλά έχουμε κάποιες ακόμα όχι ενστάσεις, κάποια επιμέρους θέματα που θέλουμε να προσθεθούν σε αυτή την πρόταση νόμου, αλλά είμαστε θετικοί. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Φυσικά και είμαστε θετικοί. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, χωρίς να το βλέπετε κομματικά, μόνο για το συμφέρον του κόσμου που όντως είναι θετικό αυτό. Είναι ένα πρόβλημα, πολλά χρόνια πρόβλημα, που δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν έχει σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα το μεγάλο.
που υπάρχει και θα έπρεπε να λυθεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχει χωριστεί η ελληνική κοινωνία, έχει διαλυθεί τελείως η μεσαία τάξη και υπάρχουν πολύ χαμηλά στρώματα και πολύ υψηλά στρώματα. Αυτά συμβαίνουν σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι κάποιες τριτοκοσμικές χώρες, οι πολύ πλούσιοι και οι πολύ φτωχοί. Με αυτόν τον τρόπο, με κάποια τέτοια νομοθετήματα, σίγουρα βοηθείται ο απλός ελληνικός λαός. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και το Μάιο, πλησιάζουν, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά, ούτε βέβαια πάρα πολύ κοντά. Είναι οι εκλογές, οι ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Ακριβώς. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή θα στηρίξει υποψηφίους αυτόνομα στις τοπικές εκλογές. Έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Φυσικά και θα στηρίξουμε υποψηφίους και για τους Δήμους και για την Περιφέρεια. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες στο κόμμα για να υπάρχουν υποψήφοι. Ήδη πολλοί υποψήφοι από πολλά μέρη όλης της Ελλάδος μας έχουν κάνει κρούση που ζητούν τη στήριξή μας και κοιτάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για τις ευρωεκλογές έχετε σκεφτεί ποιος θα είναι το συνδυασμός του ψηφοδελτίου, του ευρωψηφοδελτίου? Αυτή τη στιγμή κάνουμε τις διεργασίες, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολύ καλά στελέχη και κάποιες θα είναι και εκπλήξεις. Μάλιστα, περιμένουμε. Εσείς βεβαίως είστε βουλευτής, είπαμε, της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Αθηνών. Τώρα με την καινούργια κατάτμιση, πού θα είστε υποψήφιος? Στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Κλείνοντας, έχει γίνει αυτό τώρα, έχει τα τρία η β' περιφέρεια, θα δούμε. Σας βρίσκει σύμφωνος αυτή η κατάτμιση της μεγαλύτερης εκλογικής περιφέρειας της χώρας? Είναι ένα τερτύπι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να πάρει περισσότερους ψήφους σε κάποιες περιφέρειες, σε κάποιους εκλογικούς, σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες που ήταν πολύ αδύναμος. Εμείς δεν έχουμε. Θα το καταφέρει, πιστεύετε? Διορίζει κόσμο. Σε κάθε νομοσχέδιο διορίζει κόσμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα πέσουν τόσο χαμηλά. Θα είναι εκεί ανάμεσα στο 22, 24, 25%. Οπότε θα συνεχίσει να αποτελεί ένα μεγάλο παίκτη. Και μην ξεχνάτε, βέβαια, θα χάσει τις εκλογές, θα τις χάσει. Αλλά μην ξεχνάτε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επί το πλήσιο μην τους ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα. Όπως είναι το μακεδονικό. Τώρα, μια που λέτε για εθνικά θέματα, ένα άλλο μεγάλο μείζον, θα έλεγα, θέμα είναι το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε την πλατεία Αριστοτέλους, άμα έχετε ακούσει στις ειδήσεις. Έγινε και ερώτηση από τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, από τον Αντώνη Γρέγο. Τον κύριο Γρέγο, βέβαια. Μάλιστα, ναι. Αυτό το θέμα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να λυθεί? Υπάρχουν τρόποι? Αλίμονο. Υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί. Μόνο οι τετραγώνες του κύκλου, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Υπάρχουν τρανά παραδείγματα στην Ευρώπη, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι τώρα η Ιταλία. Μα τι λέμε? Είναι δυνατόν να εισβάλλουν κάθε μέρα τεράστιες εισρωές λαθρομεταναστών και τώρα διαβάζουμε στον Εύρο από τη μεριά της Τουρκίας έχουν συσσωρευτεί 500.000 λαθρομετανάστες και ετοιμάζονται να περάσουν. Κλείνουμε τα σύνορα, τα φυλάττουμε τα σύνορα από τις ελληνικές δυνάμεις, όχι βέβαια από τις Frontex, και προστατεύουμε τα του οίκου μας. Είναι πρωτάκουστο αυτό. Να μπαίνουν οι λαθρομετανάστες κατά χιλιάδες κάθε μέρα. Αυτό που λέτε. Και το ελληνικό κράτος να τους δίνει. Να τους ανοίγει τις αγκαλιές τους και να τους δίνει τρόφιμα και να τους δίνει και λεφτά. Αυτό είναι πρωτάγνωρο. Αυτό που λέτε θα μπορούσε να λειτουργήσει για αυτούς που δεν έχουν μπει ακόμα. Για αυτούς που είναι ήδη στην επικράτειά μας. Αυτοί που είναι ήδη στην επικράτειά μας και είναι παράνομοι. Έτσι, δεν είναι από εμπόλεμες ζώνες, όπως είναι οι περισσότεροι, να τους βάλουμε σε ένα αεροπλάνο και να τους γυρίσουμε πάλι στις χώρες τους πίσω. Μιλάτε για απέλαση βεβαίως. Βέβαια, 100% απέλαση. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γερμανή, επειδή βλέπουμε και εσάς και κάποια άλλα στελέχη, τον κύριο Λαγό και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής, να εμφανίζονται συχνά στην επανελήνηση του Τάσου Ζημιγδαλά, που είναι του συνεργάτη του κύριου Πλεύρη. Σημαίνει αυτό κάποια συνεργασία και σε εκλογικό ακόμα επίπεδο? Αν υπάρχει συνεργασία σε εκλογικό επίπεδο, δεν το γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, σεβόμαστε τον αγώνα του καθενός, όπως αυτόν του κύριου Πλεύρη και του κύριου Ζημιγδαλά. Πολλές ιδέες αυτών των ανθρώπων ταυτίζονται με τις δικές μας, έχουν μια πρόσβαση σε ένα διάβλο και μας καλούν και μέχρι εκεί αυτό είναι όλο. Μάλιστα.
Ωραία. Κύριε Γερμανίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σταματόπουλο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.